Εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν καθημερινά άγχος, αλλά πόσοι από αυτούς γνώριζαν ότι το συνεχές στρες μπορεί να προκαλέσει όλων των ειδών τα απρόσμενα προβλήματα στα μάτια μας. Όταν όμως είμαστε συνεχώς αγχωμένοι, οι κόρες των ματιών μας συνήθως παραμένουν διεσταλμένες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από προβλήματα. Καταπώνηση των ματιών. Η καταπώνηση των ματιών που προκαλεί οπτική κόπωση είναι μια συνηθισμένη παρενέργεια της πολύωρης ενασχόλησης με την οθόνη του υπολογιστή, αλλά μπορεί επίσης να προκληθεί από το άγχος. Θολή όραση. Το μακροχρόνιο άγχος ή έντονα στρεσογόνες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένα επίπεδα αδρεναλίνης στο σώμα, τα οποία με τη σειρά τους να προκαλέσουν θολή όραση που προκαλείται από το άγχος. Ξηρά ή υγρά μάτια. Το άγχος μπορεί να οδηγήσει σε ξηρά ή υγρά μάτια, με οποιοδήποτε από τα δύο συμπτώματα να προκαλείται από την ανησυχία ή το άγχος. Ωστόσο, το ποιο σύμπτωμα θα εμφανίσει εξαρτάται από το πώς το σώμα σου χειρίζεται συγκεκριμένα το στρες. Σφίξιμο των ματιών. Μετά από παρατεταμένες περιόδους στρες, είναι πιθανό να αναπτυχθούν ακούσιοι σπασμοί στο ένα ή και στα δύο μάτια. Ευαισθησία στο φως. Οι άνθρωποι που βιώνουν άγχος μπορεί να αρχίσουν να δυσκολεύονται να δουν σε έντονο φωτισμό ή να θεωρούν ότι τα έντονα φώτα προκαλούν πόνο στα μάτια τους. Κοιλίδες στα μάτια. Ένα σημάδι παρατεταμένου στρες ή μιας ιδιαίτερα αγχωτικής κατάστασης μπορεί να είναι μικροσκοπικές κοιλίδες που κολυμπούν στην όρασή μας. Κορυφαίες συμβουλές για να νικήσεις το άγχος. Για την ανακούφιση από το άγχος, ακολουθούν 4 εύκολες και πρακτικές μέθοδοι που μπορείς να εφαρμόζεις καθημερινά. Άσκηση με προσεκτικό τρόπο. Μπορείς να κάνεις συνειδητή άσκηση, έχοντας επίγνωση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας των σωματικών σου δραστηριοτήτων. Ενώ η άσκηση μπορεί να είναι χαλαρωτική, οι έντονες και παρατεταμένες αερόβιες προπονήσεις μπορεί να αυξήσουν προσωρινά τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Προτίμησε προπονήσεις που περιλαμβάνουν μέτρη.